Πάμε να δούμε όμως τι είπε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο από τις Σέρρες, όπου πραγματοποιεί περιοδεία. Για Σοφία Φασουλάκη, ξανά μαζί μας, για τη στήριξη που παρέχει η κυβέρνηση στα ευάλωτα νοικοκυριά με αφορμή τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια. Μια στήριξη την οποία, όπως είπε, θα συνεχίσει να παρέχει όσο αντέχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια. Όμως η οικονομία πηγαίνει καλά, είπε ο Πρωθυπουργός, και γι' αυτό το λόγο αυτά τα πρόσθετα έσοδα θα ρίχνονται σε αυτήν την μάχη της ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός επίσης διαβεβαίωσε ότι θα στέκεται δίπλα στην υγιή επιχειρηματικότητα, σημειώνοντας ότι η ελληνική οικονομία είναι σήμερα πιο εξωστρεφής από ό,τι ήταν πριν από 3 χρόνια, ενώ η ανεργία μειώνεται μέρα με την ημέρα, Λίνα. Σε ευχαριστώ και πάλι. Να τον ακούσουμε. Η κυβέρνησή μας, και να τελειώσω με αυτό, θα στέκεται πάντα δίπλα στην υγιή επιχειρηματικότητα. Ο πρώτος μας σκοπός, όταν ήρθαμε στα πράγματα πριν από 3 χρόνια, ήταν να μειώσουμε την ανεργία και να δημιουργήσουμε καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας. Το έχουμε πετύχει σε μεγάλο βαθμό, χρειάζεται να γίνουν ακόμα πολλά περισσότερα. Αλλά θέσεις εργασίας δεν δημιουργούνται χωρίς τον ιδιωτικό τομέα, και αν δεν υπάρχει ένα κατάλληλο πλαίσιο το οποίο να ενθαρρύνει τους επιχειρηματίες να επενδύουν, να μπορούμε να τους μειώσουμε τη φορολογία, να τους διευκολύνουμε με θέματα όπως το κόστος ρεύματος, να απλοποιήσουμε τις αδειοδοτήσεις, τότε επιχειρηματική άνθηση δεν θα υπάρχει.